τα διαβάζουμε στην εφημερίδες. Δεν ξέρουν οι δημοσιογράφοι. Τα ζυζάνια, ζυζάνια, ζυζάνια. Που λέγαμε προηγουμένως. Ναι, αλλά όχι να κάνουμε το άσπρο μαύρο, κύριε Ψωμιάδη. Άντε το άσπρο το κάνουμε μπες, το καταλαβαίνω. Να βάλουμε λίγες σάλτσες παραπάνω. Αλλά το άσπρο μαύρο εκ διαμέτρου αντίθετα. Άσπρο μαύρο πάει καλά. Πάει ωραία γιατί είναι ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Φαντάζομαι θα είστε και η ομάδα, θα υποστηρίζετε και την ομάδα του ΠΑΟΚ, κύριε. ΠΑΟΚ από όλο Καλαμαριάς πρώτα και μετά ΠΑΟΚ. Και μετά ΠΑΟΚ, μάλιστα. Πρώτα ΠΑΟΔ βέβαια, έτσι δεν το συζητάμε. ΠΑΟΔ, έτσι. Μάλιστα. Ακριθνής ΠΑΟΔ δηλαδή. Μάλιστα. Τώρα θα σας πω και ένα όνομα το οποίο όπως μου έχουν πει εμένα πάρα πολύ. Ναι. Ναι, ότι πρόσφερε πολλά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αλλά εσείς δεν το αναγνωρίσατε και τον κάνατε και πόλεμο ένα διάστημα. Πρώην υφυπουργός αθλητισμού, ο κύριος Γεώργιος Ορφανός. Και δεν βγήκε κιόλας ούτε καν βουλευτής. Φιλαράκι μου, γιατί δεν βγήκε. Ναι. Τώρα δεν νομίζω ότι πρέπει να πούμε στον αέρα γιατί δεν βγήκε. Είναι φιλαράκι μου. Είναι ντροπή και για τον κόσμο και για το κοινό και για όλους μας. Να μην βγει γιατί πρόσφερε πάρα πολλά, έκανε πολλά έργα που δυστυχώς δεν προβλήθηκαν. Τώρα ναι, γιατί την πάτησε είναι ένα θέμα που δεν νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Γιάννης Ιωαννίδης. Ο μέγας ευεργέτης της Ένωης και της Νομαρχίας. Μάλιστα. Ο Γιώργος Ορφανός, ο μέγας ευεργέτης της Ένωης. Μισό λεπτό ρε Κώστα. Ο σύντροφος Κωνσταντίνος Λεβέντης. Άκουσες τι είπα. Ναι, να άκουσες. Ορφανός, ο ευεργέτης της Ένωσης, ναι. Ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, ο ευεργέτης της Νομαρχίας. Μάλιστα. Ο σύντροφος Κωνσταντίνος Λεβέντης. Μπορείς να καταλάβεις, υπάρχουν σύντροφοι και σύντροφοι. Και συντρόφισσες, ναι, ναι. Τον πραγματικό σύντροφο τον καταλαβαίνεις από τον τρόπο που διάγει. Εάν δεν είχε κάποια απαράδεκτα ξεσπάσματα, θα σου έλεγα ότι είναι ο καλύτερός μου φίλος είναι. Είναι ένας από τους καλύτερους μου φίλους. Θα σου έλεγα ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να τιμηθεί και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τον τρόπο που διάγει. Απλά έχει κάποια ξεσπάσματα που δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Ανεξέλεκτος αυτά τα ξεσπάσματα. Και δεν καταλαβαίνει ότι έφτασε στην ηλικία 80 χρονών έγινε. Μες. 80 χρονών δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να προσέχει την υγειά του. Μπράβο. Παναγιώτης Ψωμιάδης. Ο καλύτερος νομάρχης περιφερειάρχης που θα μπορούσε να βγει στην Θεσσαλονίκη. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι είναι ψυχούλα. Δεν ξέρει ο κόσμος ότι έχει βαφτίσει 15 αλβανάκια, τσιγκανάκια κλπ. Κλπ. Που δεν βγαίνουν προς τα έξω. Απλά το μόνο που δεν μ' αρέσει τον Παναγιώτη είναι ότι βγαίνει πολύ συχνά. Εκτίθεται τακτικότατα. Αυτό το βοήθησε όμως από ό,τι καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Γιατί όταν πήρε το 15-16%, γιατί δεν ήταν 10, ήταν 15-16% και τεχνιέντος το κατεβάσανε, ήταν μεγάλη υπόθεση για έναν άνθρωπο που δεν είχε εκδοτικό οίκο, που δεν είχε. Μεγάλα κανάλια από πίσω του. Ναι, ναι, πήρε 16%. Μάλιστα. Σας λέει τίποτα η λέξη Πασόκ, κύριε Ψωμιάδη? Σας θυμίζει τίποτα? Και βέβαια. Θυμίζει. Δεν μπορεί δηλαδή εμείς τα παλιά χρόνια που κάναμε έναν πόλεμο με το 1-1-4, οι λαμπράκηδες πιο πριν κλπ. Δεν μπορεί να ξεχνάμε εκείνα τα χρόνια. Δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι τα ξέχασαν ή κάποιοι άνθρωποι έμειναν λίγο στην άκρη. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω πραγματικά ότι η επανάσταση στη χώρα μας θα ξεκινήσει από το εσωτερικό του Πασόκ. Δεν νομίζω ότι κάποιοι πραγματικοί πασοξίδες μπορούν να αντέξουν άλλο αυτή την κατάντια του Πασόκ, γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν παραλάβει ένα ένδοξο κίνημα και το έχουν καταντήσει αχούρι. Αυτή είναι η κατάντια του Πασόκ. Τώρα ιδιωτικοποιεί ένα σοσιαλιστικό κόμμα, ιδιωτικοποιεί τις ΔΕΚΟ. Το ότι έπρεπε να πάρθουν αποφάσεις στις ΔΕΚΟ, γιατί ο καθένας έβαζε υπάλληλους, είναι γεγονός. Ναι, αλλά καταδαφίζεται, αν όχι, έχει καταδαφιστεί και όλο το κοινωνικό κράτος, κύριε Ψωμιάδη. Υγεία, παιδεία, τα πάντα. Λέω, γι' αυτό λέω. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Κοινωνικές κατακτήσεις, ετών, με αίμα. Η λέξη Νέα Δημοκρατία σας θυμίζει τίποτα? Είναι η Δέλτα. Γιατί δεν θέλω, έχω μία ειδική λέξη που τους αποκαλώ, αλλά δεν θέλω να την πω, γιατί... Θεωρείται βομολογία δηλαδή? Όχι. Αν την πούμε. Όχι, είναι ανόητη λέξη και θα αποκαλέσω όλους τους νεοδημοκράτες ανόητους και δεν είναι ανόητη. Εγώ όταν πήγα με την παράταξη του Παναγιώτη, ναι, διέκρινα άξια στελέχη. Γιατί όταν είσαι από μακριά, δεν γνωρίζεις την πραγματική
ικανότητα, δυνατότητα του καθένα. Πήγα μέσα και είδα ότι πραγματικά υπάρχουν άξια τέκνα του έθνους σε αυτή την παράταξη που δυστυχώς δεν κάνουν κουμάντο. Κάνουν κουμάντο τα ανάξια. Μάλιστα. Αλλά αυτό συμβαίνει με όλα τα κόμματα, όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ο κύριος Μπουτάρης. Ήρθε ο κύριος Αϊδόνης, ναι. που είναι υφυπουργός σε θέματα αθλητισμού και πολιτισμού. Και τον πρώτο άνθρωπο που ήρθε για να μιλήσει για πολιτισμό και αθλητισμό ήταν ο Μπουτάρης. Λέω, να ήταν κρασιά, να ήταν επιχειρήσεις, θα έλεγα οκ. Okay. Όταν θέλεις να επισκεφθείς έναν άνθρωπο, τον πρώτο άνθρωπο που θα επισκεφθείς είναι ο Περιφερειάρχης. Ακριβώς. Θεσμός είναι. Και να μην το αρέσεις, θεσμός είναι. Δεύτερο, είναι 50 χρόνια ποδοσφαιριστής. Μάλιστα. Τρίτο, ήταν πρωταθλητής Ελλάδας στα 400. Άρα όταν θέλεις να μιλήσεις για αθλητισμό, με ποιον θα μιλήσεις? Θα μιλήσεις με τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Είναι φυσιολογικό. Το γουστάρεις, δεν το γουστάρεις, πρέπει να μιλήσεις μαζί του. Εγώ αν χρειαστεί να μιλήσω για θέματα της Ένωσης, δεν θα πάω στον Πιλάβιο. Το γουστάρω, δεν το γουστάρω. Δεν θα πάω στον Πιλάβιο να συζητήσω μαζί του. Ναι. Τι κάνεις ρε Αϊδόνη? Και καμία εφημερίδα δεν το ανέφερε. Καμία εφημερίδα. Γιατί? Για αυτό που... καλά τώρα. Που για προείπαμε. Ναι. Η λέξη Καλλικράτης, τι θα θέλατε έτσι να βάλετε δίπλα στον Καλλικράτη? Υπάρχει Καλλικράτης, υπάρχει Κακοκράτης. Υπάρχει Περικράτης, υπάρχει. Είναι κάτι που χρειαζόταν η χώρα μας, αλλά όχι με τέτοια προχειρότητα. Πιστεύω ότι θα δουλέψουμε, θα μας βγει η Παναγιά για τον επόμενο Περιφερειάρχη. Μάλιστα. Κύριε Ψωμιάδη, συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων? Ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να γίνει. Έπρεπε να γίνουν κάποιες. Αλλά μέσα στην πόλη το καταλαβαίνω. Nice. Στην περιφέρεια είναι επικίνδυνο, θα ερημώσει η περιφέρεια. Έγκλημα, κύριε Ψωμί. Έγκλημα για την περιφέρεια. Εντάξει, μέσα στην πόλη χρειαζόταν ένα σχολείο 50 παιδιά και ένα άλλο σχολείο 90 παιδιά να γίνει μια συγχώνευση. 150 Αλλά στην παιδιά. Περιφέρεια τώρα ένα παιδί θα κάνει 40, 50, 60 χιλιόμετρα, nice. Πήγαινε έλα, ή ακόμα και 10 χιλιόμετρα πήγαινε έλα. Και το κυριότερο απ' όλα, το κοινωνικό μέρος. Ποιο είναι το κοινωνικό μέρος? Τελειώνει η περιφέρεια, τελειώνει το χωριουδάκι. Ναι, η Ταλίστια δηλαδή, κύριε Ψωμιάδη. Που μπορούσε, ακριβώς, που μπορούσε να επιβιώσει ακόμη και μόνο με το σχολείο, με τους δασκάλους, με τους καθηγητές. Ναι, η Ταλίστια. Άλλωστε τα μικρά χωριά, κύριε Ψωμιάδη, το γήπεδο, την εκκλησία και το σχολείο. Η περιφέρεια κρατάει, η περιφέρεια κρατάει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν τελειώσει η περιφέρεια και από το ποδόσφαιρο, γιατί θέλεις να μιλήσουμε και να το πάρω και λίγο πατριωτικά. Εάν η περιφέρεια τελειώσει με το ποδόσφαιρο και αν οι πόντιοι οι ποδοσφαιριστές δεν βγούνε, τέλειωσε το ποδόσφαιρό μας. Οι μεγαλύτεροι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Το πάτε, το πάτε στους ποντίους του γυρίστηκε. Μα οι μεγαλύτεροι ήταν από χωριουδάκια και πόντι. Ναι. Τάκης Λουκανίδης δεν υπήρχε μεγαλύτερο αστέρι. Μίμης Παπαϊωάννου δεν υπήρχε μεγαλύτερο αστέρι, σε παρακαλώ. Μάλιστα. Γι' αυτό ας τους πόντιους, εντάξει, κάνουμε και λίγο την πλάκα μας. Η περιφέρεια. Περιφέρεια προσφέρει τα πάντα. Θέλεις αγροτικά προϊόντα. Θέλεις. Κτηνοτροφικά προϊόντα τα πάντα. Θέλεις, ναι, και ναι. ποδοσφαιρικά προϊόντα. Η περιφέρεια τους προσφέρει. Ναι. Ξέρεις κανέναν Αθηναίο που να βγει και από τις Αλάνιες της Αθήνας? Πες με έναν. Ο Δωμάζος που είχε βγει εκείνα τα χρόνια, από τότε έχουν να βγάλουν. Μπράβο. Εδώ η περιφέρεια συνεχώς βγάζει ποδοσφαιριστές. Και τέλος ήρθε η πιο δύσκολη ώρα, κύριε Ψωμιάδη, η ώρα του αυτοπροσδιορισμού. Διονύσιος Ψωμιάδης. Γιατί με κοιτάτε έτσι, κύριε Ψωμιάδη? Τη λέξη την είπες πριν και δεν μπορώ να βγω τώρα στον αέρα και να πω τη λέξη αυτήν. Πείτε το, είμαστε μετά τη σημεία να πάει και το παλιάμπολο που λέει και η παροιμία εκεί. Είμαι ο μεγαλύτερος πραγματικά τέτοιος, γιατί με τρώει το συνέστημα, είμαι πολύ συναισθηματικός τύπος. Τώρα να πω ότι μου είπαν μέσα από το ακουστικό. Ναι. Μακάκας λέει. Ναι, μακάκας. Μακάκας. Έτσι είναι. Το καταλάβαμε, το υπονοούμε. Με έχει φάει πολύ το συνέστημα. Ναι. Και δυστυχώς, επειδή ήθελα να προσφέρω αυτά που πιστεύω πρόσφερα στα παιδιά μου, γιατί αυτό με ενδιαφέρει βασικά, τα άφησα και αυτά φτωχά. Αλλά τουλάχιστον δεν μπορεί κανείς να πει στα παιδιά μου ο πατέρας σας ήτανε πού. Μάλιστα. Το καταλάβαμε και αυτό το πιάσαμε το υπονοούμενο. Όλα μπορούν να το πούνε, αυτό δεν μπορεί να το πούνε.
Και δεύτερο, δεν μπορούν να πούν, να χρησιμοποιήσουν τη λέξη ανεντιμότητα. Όλα τα άλλα μπορούν να τα πούνε. Μάλιστα. Αυτό ισχυρό γνώμο, δηλαδή, ξεροκέφαλο. Ξαντήλας, ξεροκέφαλος, εγωιστής, περήφανος κλπ. Ναι. Μεγάλη υπόθεση. Μάλιστα. Η ανεντιμότητα και μεγάλη υπόθεση το άλλο που είπα. Μάλιστα. Δεν έκανα στη ζωή μου που. Μάλιστα. Ουδέποτε και σε κανέναν. Σε κανέναν. Μάλιστα. Ο ισχυρός άνθρωπος διαθέτει δούλους. Ο πλούσιος διαθέτει κόλακες και ο συνετός φίλους. Αυτό το είπε ο Σωκράτης. Σε ποια κατηγορία αυτών των ανθρώπων ανήκει, κύριε Ψωμιάδη? Επαναλαμβάνω. Ο ισχυρός διαθέτει δούλους. Ο πλούσιος κόλακες και ο συνετός φίλους. Αυτό το είπε ο Σωκράτης. Σε ποια κατηγορία ανήκει εσείς? Εγώ δεν είμαι συνετός, αλλά έχω φίλους. Πέρασα μία δοκιμασία σε ένα νοσοκομείο 5 μήνες. Ανάσκελα σε ένα κρεβάτι. Δεν είχα γυναίκα από πάνω μου. 5 μήνες ανάσκελα σε ένα κρεβάτι. Είχατε αποκλειστική νοσοκόμα, και, φαντάζομαι. Και γλίτωσα. Ναι, ναι. Φυσιοθεραπεύτρια. Φυσιοθεραπεύτρια. Και γλίτωσα, ναι. Ξέρεις γιατί? Γιατί γλίτωσα? Για το τελευταίο. Ψωμάδι. Όχι το συνετό στους φίλους. Γιατί γινόταν καθημερινά χαμός. Δεν περίμενε κανείς ότι θα γλίτωνα. Η συμπαράσταση των φίλων με γλίτωσε. Δηλαδή, εννοείται ότι θα ήσασταν Μακαρίτης τώρα, κύριε Ψωμιάδη? Θα ήμουν Μακαρίτης αν δεν υπήρχε ο Σπανδονίδης, αν δεν υπήρχε ένας Μολυβάς γιατρός και βέβαια αν δεν υπήρχε ο Παναγιώτης. Και θα σου πω για φιλίες, για να καταλάβεις. Αυτά είναι βέβαια προσωπικά, αλλά για να καταλάβεις και για φιλίες. Άκου. Σχεδόν κάθε μέρα, εγώ 2 φορές παντρεύτηκα, 2 φορές χώρισα. Κάθε μέρα ερχόντουσαν οι γυναίκες μου. Και σας έβλεπαν, εννοείται. Μέχρι και που μετάζαν, με φέρναν και φαγητό. Και μετά το χωρισμό, να υποθέσω. Μετά το χωρισμό, σου λέω, για. Α, μετά το χωρισμό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχω φίλους και φίλες. Τι τις κάνατε, κύριε Ψωμιάδη? Εδώ άλλοι χωρίζουν και δεν θέλουν να δουν οι γυναίκες, ειδικά τους άντρες. Τέτοιο πράγμα εσείς... όταν έχεις κάνει οικογένεια είναι απαράδεκτο. Έχω πολύ καλές σχέσεις και με τις δύο και πολύ καλές σχέσεις με τα παιδιά μου. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση που θα ήθελα να δώσετε την απάντησή σας είναι για τη δίωξη σε κακούργημα σε βάρος του κυρίου Παναγιώτη Ψωμιάδη που αφορά τις απευθείας αναθέσεις μεταφοράς μαθητών, που το πόρισμα λέει ότι είχαν υπερτιμολογηθεί και υπερκοστολογηθεί πάρα πολύ με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το δημόσιο χρήμα. Τι θα έχετε να απαντήσετε γι' αυτό, κύριε Ψωμιάδη? Αν και ξεφύγαμε πολύ από τον χρόνο, με πιάζουν από μέσα, αλλά δεν έχω ερωτήσεις, δεν μπορώ να σας αφήσω να φύγετε χωρίς να το ρωτήσω αυτό. Να μιλήσω για αυτόν τον Ηλιάδη, τον δημοσιογράφο. Ναι, ναι. Ηλιάδης δεν γράφει? Τέλος πάντων. Μην κάνεις, όχι τέλος πάντων. Εδώ λέει Βασίλης Κυριακούλης, λέει, έχω μια εφημερίδα εδώ, Αγγελιοφόρος. Ο Ηλιάδης το έχει βγάλει. Ο Ηλιάδης, ναι. Ο Ηλιάδης το έχει βγάλει. Έχουμε κάνει κακουργήματα και έχουμε πάρει δισεκατομμύρια τέτοια. Τα έχουμε μεταφέρει τα λεφτά με τράνζιτ στην Ελβετία, σε τράπεζες. Και μας κατηγορούν γιατί κάναμε έργα. Μας κατηγορούν, κάναμε γύρω στα 1000 έργα και 3 επιστράφηκαν από τα 1000 έργα. Και βγήκε ένα δημοσίευμα, μας κατηγορούσε βέβαια για τα 45 άρια. Τώρα κανείς δεν μιλάει για τα 45 άρια. Αν ανοίξει την ιστοσελίδα του Ραγκούση, ναι, θα δεις γεμάτο 45 άρια. Εκείνος δεν κατηγορήθηκε όμως ο κύριος Ραγκούσης για τα 45 άρια. Δεν κατηγορήθηκε γιατί. Θέλεις να σου πω τώρα γιατί, πώς αποκαλώ τους νεοδημοκράτες και πώς αποκαλώ τους πασοξίδες, τους τωρινούς πασοξίδες, που δεν είναι τωρινοί πασοξίδες, με φουλάρια και με μαντιλάκι πασόκ, σε παρακαλώ. Μάλιστα. Αλλά δυστυχώς αυτοί είναι οι σημερινοί πασοξίδες. Αυτοί όμως είναι καθηγητές. Είναι Μακιαβέλη. Ξέρεις γιατί είναι Μακιαβέλη? Γιατί έχουν το σύστημα το γκεμπελικό, έχουν βρει τα μέσα, τα ΜΜΕ. Τα ελέγχουν πλήρως. Τι κάνουν, ό,τι γουστάρουν. Αυτή είναι η διαφορά. Ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι μπούφι σε αυτό.